και σε αυτή την ανάρτηση του κυρίου Αποστολάκη έχουμε και απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ, να τη δούμε. Η προδιαγεγραμμένη απόφαση του Ευάγγελου Αποστολάκη ολοκληρώνεται σήμερα με την ντροπιαστική αποστασία του. Δεν σκέφτηκε ούτε το κόμμα που τον τίμησε, τοποθετώντας τον στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, ούτε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οφείλει έστω και την τελευταία στιγμή να παραδώσει την έδρα που δεν του ανήκει. Λοιπόν, ακούσαμε τι είχε υποθεί, είδαμε τις ανακοινώσεις. Έχει αλλάξει και η μορφολογία της Βουλής από την άποψη ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχασε ακόμα δύο βουλευτές. Για να τα δούμε όλα αυτά. Κώστα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι στους 27 βουλευτές. 23 είναι ανεξάρτητοι. Σύντομα λοιπόν οι ανεξάρτητοι μπορεί να αλλάξουν και αυτές τις ισορροπίες και να γίνει το τρίτο κόμμα στη Βουλή. Οι οποίοι δεν είναι ακόμα υπενθυμίζουν οι ανεξάρτητοι. Η ουσία είναι ότι έφυγαν σήμερα, σε μία μέρα μέσα δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο είναι από όλοι, γιατί ήταν από τους καλούς βουλευτές της, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το ερώτημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι αν σταματάμε εδώ ή αν συνεχίζουμε. Ρωτήσαμε, πούμε, για παράδειγμα το μεσημέρι τον κύριο Φάμελο αν έχει εικόνα ότι θα φύγουν και άλλοι βουλευτές και είπε ότι δεν έχω τέτοια εικόνα. Και λίγες ώρες μετά αποχώρησε ο κύριος Αποστολάκης. Τα έχουμε συζητήσει και έχουμε πει για τον κύριο Αποστολάκη και τις σκέψεις και τις ενστάσεις που είχε και βλέπουμε και το σκεπτικό το οποίο διατύπωσε. Βλέπουμε και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει είσαι βουλευτής επικρατείας, όφιλες να την, ειδικά εσύ, όφιλες να την δώσει την έβρα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ο κύριος Φάμελος προσπαθεί λίγο να μαζέψει τα πράγματα. Έχει περάσει σήμερα τη μέρα του όλη στη Βουλή, βλέποντας βουλευτές και ξαναβλέποντας βουλευτές. Είπε και την κυρία Ακρίτα, που επίσης το σημειώνει, γιατί η κυρία Ακρίτα είναι και αυτή η βουλευτής επικρατείας, όπως ο κύριος Αποστολάκης. Απροπώ να πω ότι τη συνάντηση Φάμελο Ακρίτα τη διέκοψε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία μπήκε μέσα να χαιρετήσει τον κύριο Φάμελο, γιατί κατάλαβε η κυρία Μπακογιάννη ότι έχουν πια διπλανά γραφεία ο κύριος Φάμελος με την κυρία Μπακογιάννη και πέρασε να δώσει συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια τα οποία έδωσε και στη Βουλή και ένας βουλευτής της Νέας Αριστεράς, στον κύριο Φάμελο, τα συγχαρητήρια, ο Φερχάτ Οζγκούρ, που και αυτό έχει τη σημασία του. Και όλο αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι όσοι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν χτυπάνε την πόρτα του Ταύρου και του κόμματος του κυρίου Κασελάκη, έτσι. Κάποιοι λένε θα μείνουν να το σκεφτούν. Προς το παρόν όχι. Αλλά είναι προφανές ότι προσβλέπουν εκεί. Mm. Εκεί κοιτάνε και θα δουν και θα εξαρτηθεί και από την πορεία του κόμματος. Αν δουν δηλαδή, και ο κ. Σαρακιώτης είχε καλέσει τον κύριο Κασελάκη και είχαν πάει μαζί. Προχτές δεν ήταν, πότε όχι, ήταν. Όχι, στη γιορτή ή στο Γοργοπότομο. Ναι. Αλλά αυτό όπως έχει πει ο ίδιος ο κύριος Σαρακιώτης θα το έκανε όποιος και να πήγαινε. Δηλαδή ο κύριος Φάμελος να πήγαινε, το ίδιο θα έκανε, ήταν στην περιοχή του. Τον είχε φιλοξενούμενο. Αυτό που έχει μια πολιτική σημασία και θα το δούμε στη συνέχεια σε σημερινή δημοσκόπηση είναι αν το κόμμα Κασελάκη αλλάζει ή δεν αλλάζει και προς ποια κατεύθυνση τα πράγματα, τους πολιτικούς σχετισμούς. Αυτό έχει σημασία. Και θα δούμε συνέχεια και τη δημοσκόπηση. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τη συνάντηση Φάμελου Τσίπρα, που και αυτή έχει τη δική της σημασία. Αναμενόμενη συνάντηση. Το παρόν έχει σημασία από τον κύριο Τσίπρα. Ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα είναι παρόν σε κάθε προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να πρωταγωνιστήσει η προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι το βασικό, το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κύριος Τσίπρας με τη δική του στάση. Σημειώνω δε, επειδή ο κύριος Αποστολάκης είχε ζητήσει να υπάρξει παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα, σήμερα υπήρξε αυτή η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα και σήμερα υπήρξε και η αποχώρηση του κυρίου Αποστολάκη. Έχει πολλά στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά της κεντροαριστεράς αυτές τις μέρες. Στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό βλέπουμε ότι κυριαρχεί η σύγκρουση της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, που είναι η εξωματική αντιπολίτευση. Σήμερα στη Βουλή πέσανε κάτω στο τραπέζι των συζητήσεων και η υγεία και η ακρίβεια και κατηγορίες. Μινά. Ναι, είδαμε σήμερα το πρώτο μεγάλο επεισόδιο ουσιαστικά. Μένει λιγότερο από μία εβδομάδα για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και λίγο πολύ είναι αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη. Σηκώνονται οι τόνοι. Αφορμή σήμερα ήταν η τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Άνοιξε η ατζέντα όπως ήταν φυσικό και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ΦΠΑ και την αντιπαράθεση που προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα αυτό είναι μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης, είναι μέρος της τακτικής της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, η μία πλευρά δηλαδή στην οποία έχει στραμμένο το βλέμμα γιατί υπάρχει και η πλευρά στα δεξιά. Αποδόμηση, επίθεση στην ηγεσία
νέα ηγεσία, έτσι όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές στη συνέντευξή του, εννοώντας την νέα θέση στην οποία βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ετεροκαθορισμός του ΠΑΣΟΚ. Να το αναγκάζει, δηλαδή να τραβιέται προς τις θέσεις της κυβέρνησης, μην τυχόν και ταυτίζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και τα πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέμμα είναι στο βάθος και στην προεδρική εκλογή, αλλά και σε άλλα ζητήματα όπως συνταγματική αναθεώρηση και ο εκλογικός νόμος, που να πούμε ότι και χτες ο Πρωθυπουργός, και αυτό αξίζει να το κρατήσουμε, γιατί είναι ακόμα μία διάψευση εντός εισαγωγικών στην πορεία προς τις όποιες τέτοιες αλλαγές, είπε πως δεν προτίθεται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Μένει να φανεί. Και αυτό, η στρατηγική λοιπόν που ξετυλίγει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή ως προς το ΠΑΣΟΚ, με ταυτόχρονη μεγαλύτερη επιθετικότητα προς τους πρώην πρωθυπουργούς, γιατί είναι κάτι ακόμα που προέκυψε το τελευταίο 24ωρο από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο και έδωσε απαντήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά διαχώρισε τη θέση του και από τον Κώστα Καραμαλή με αρκετά καθαρό τρόπο, με αρκετά έντονο λοιπόν, τρόπο. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Έχουμε να δούμε και το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πολύ σημαντικό έχουμε να δούμε και τι δείχνει και η νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο ΜΕΓΑ. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε μετά από λίγες διαφημίσεις.